να γίνει τι, κύριε Κυγέρογλου, να μας πει, κυρία Γεννηματά, ότι το 21 θα είναι εκεί και θα περιμένει τον όποιο. Για να λύσει χρόνια μετά από τα γενικά. Όλοι οι υποψήφοι θα περιμένουν ένα τον άλλο. Αυτό, αν ακούσατε μόνο, ήταν ένα από τα χίλια. Ναι, ήταν ένα από τα χίλια που συζητήσαμε και μέσα από τον γόνιμο διάλογο καταλήξαμε στο συγχρονισμό του καταστατικού μας με το κίνημα αλλαγής, ούτως ώστε να προχωρήσουν μαζί σε σύζευξη με τους κοινούς στόχους που έχουμε θέσει. Δεν κατάλαβα πλέον κάτι άλλο, θα μου το λύσετε και αυτό, κύριε Κυγκέρο. Όλα θα στελείς. Αν βγει σήμερα το πρωί σε οποιαδήποτε εκπομπή ο κύριος Γερουλάνος, όπως την εκπομπή του κυρίου Οικονόμου και της κυρίας Αντωνοπούλου στο ραδιόφωνο σε λίγη ώρα και θέσει ζήτημα ηγεσίας, θα διαγραφεί. Ο κύριος Γερουλάνος μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, μέσα από τις διαδικασίες να θέσει την υποψηφιότητά του. Θα μπορούσε να την έχει θέσει ήδη. Μέχρι το 21, λέτε. Θα μπορούσε να την έχει θέσει ήδη. Θεματώθησε το θέμα χθες από βήματα. Κοιτάξτε, απλά πράγματα. Εμείς προχωρούμε σύμφωνα με τις αποφάσεις που ήταν σχεδόν ομόφωνες, με συντριπτική πλειοψηφία. Οι προσωπικές φιλοδοξίες έχουν και αυτές το χώρο τους να εκφραστούν όποτε υπάρξουν. Εκτός αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες, που βεβαίως και αυτές θα φανούν υπάρχουν το επόμενο διάστημα. Για τον Παύλο Γερουλάνο, η προσωπική μου εκτίμηση είναι βεβαίως. Ότι τι θέλει να κάνει. Έχει άλλες επιλογές. Θα τις ξεδιπλώσει το επόμενο διάστημα. Τι θέλει να φτιάξει άλλο κόμμα. Το πιθανότερο. Έτσι τον διέγνωσα εγώ. Είναι προσωπική, είναι προσωπική μου εκτίμηση. Υπήρχε και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στέλεχος της παράταξης. Πάντα ήταν και στα δύσκολα. Είναι μέσα στην παράταξη και έτσι θα πορευτούμε μαζί. Δεν υπάρχει καμιά διαφοροποίηση στρατηγικής για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Όλα καλά δηλαδή, λέτε τώρα. Πάντα είχαμε ζωηρό διάλογο στο ΠΑΣΟΚ. Σημασία έχει ποιοι μένουν και ποιοι μας χαιρετούν ή τους αποχαιρετούμε. Είναι και αυτοί που χαιρετούν. Και άρα ο Παύλος έχει ένα δίλημα μπροστά του να ακολουθήσει το ραγκούσι την κύριο Ιακοπούλου ή τον κύριο Κοτζιά. Ή να μείνει μαζί μας με την κοινωνική βάση της παράταξης για να προχωρήσουμε. Κοτζιά, λέτε. Δεν ξέρω. Θα μας το πει είναι ο ίδιος. Πιθανό να το δούμε. Όλα αυτό είναι πιθανά όταν ακολουθείς τις οδηγίες των εταιριών επικοινωνίας, σου λένε αυτό είναι καλύτερο τώρα. Τώρα αυτά είναι πολύ βαριά που λέτε για τον κύριο Γερουλάνο. Καθόλου. Καθόλου. Είναι και εκτιμήσεις προσωπικές είναι. Εκτιμήσεις προσωπικές είναι. Λοιπόν, θα μπορώ πώς θα συμπορευτείτε βέβαια όλοι εσείς με τέτοιες διαφορετικές. Δεν είπα ότι συμπορευόμαστε με τον Παύλο Γερουλάνο. Α, δεν συμπορεύεστε. Όχι, αφού είναι στο κόμμα. Δεν συμπορεύεστε. Καλά, μέσα όξο είναι. Μέσα έξω είναι. Το 2015 ήταν υποψήφιο σε ποια εκλογική περιφέρεια, για πείτε μου. Ερώτηση, θα τεθεί εκτός κόμματος. Δεν έχει σημασία, είναι μέλος του κόμματος, δεν είναι. Δεν το ξέρω, εάν ο ίδιος διαλέξει. Είναι το δίλημα δικό του. Άρα δεν τον θέλετε. Μα και στο συνέδριο που ήταν, μπήκε, βγήκε, ήταν στο παρυφές. Στο κόμμα δεν τον θέλετε. Εμείς λοιπόν προχωρούμε. Τώρα αυτό είναι δικιά σας ερμηνεία. Εμείς λοιπόν. Τι άλλο πρέπει να πείτε για να το καταλάβουμε. Κυρία Αναστασοπούλου, είχαμε λοιπόν έγκριση της πολιτικής συζήτησης και της συζήτησης του καταστατικού, την οποία είχα την τιμή να εισηγηθώ εγώ, με συντριπτική πλειοψηφία, διαφωνία 4, 5, 10 ανθρώπων κτλ. Βεβαίως. Με το όνομά του δεν αλλάζει το όνομά του. Ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Αυτόνομη πορεία. Και μέσα εκεί χωρούν όλοι. Εμείς δεν διώχνουμε κανένα, εκτός αν έχουν άλλες επιλογές. Το θέμα είναι να μεγαλώσετε ή να χωρέσετε όλοι. Σωστό και αυτό. Όλοι. Εάν λοιπόν εμείς απευθυνθούμε πλέον, και αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε, όχι στους παραγοντέους, αλλά στους πολίτες και στους ανθρώπους που συνεχίζουν να βιώνουν τα δύσκολα. Γιατί πέρασε μεν η καρδιά της κρίσης, αλλά η οικονομία και η κοινωνία συνεχίζει να βιώνει βαριά τα προβλήματα. Και εκεί θέλουμε να συμβάλλουμε. Και να ελέγξουμε την κυβέρνηση για να δώσει λύσεις και με τις δικές μας προτάσεις να βοηθήσουμε σε αυτό. Σταθερά στο 6% σε όλες τις δημοσκοπήσεις, γι' αυτό μιλήσατε στο συνέδριο ή δεν έμεινε χρόνος. Είχαμε κάνει δύο συνεδριάσεις Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής και αποτιμήσαμε το αποτέλεσμα των εκλογών και με βάση το 8% και την βουλευτική δύναμη των 22 βουλευτών. Προχωρούμε με την προοπτική ανοιχτή μπροστά μας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κεδικογλού για να δείχνουμε ταυτόχρονα και τις εικόνες που